είναι από σοβαρή έως πολύ σοβαρή. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Η κατάσταση, βέβαια, από ό,τι μας ενημερώνουν, στους περισσότερους βελτιώνεται, γιατί βρίσκονται όλοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο τόσο του ΑΧΕΠΑ όσο και του Παπα-Νικολάου. Πάμε τώρα σε αυτό που μας λέγατε, τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την περιοχή. Μετά από τριώρη σύσκεψη όπου παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, υπόθηκαν καταρχήν το αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν να στηριχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου. Μιλάμε για ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο όπου τις τελευταίες μέρες δέχεται από 8 ως 9 ασθενείς. Ευτυχώς το τελευταίο 24ωρο για την ώρα, το καλό ας πούμε γεγονός είναι ότι δεν είχαμε κάποια νέα εισαγωγή από κατοίκους της περιοχής του νοσοκομείου της Καστοριάς. Αυτό που υπόθηκε είναι η στήριξη που ήδη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βέβαια, εδώ θα θέλω να πω ότι θα χρειαστούν και κάποιες άλλες ειδικότητες. Το ιατροφαρμακευτικό υλικό, το οποίο ανακοινώθηκε και αυτό. Και αυτό που ζητήθηκε άμεσα είναι να μπορέσει να δοθεί μια προτεραιότητα στα τεστ του νοσοκομείου της Καστοριάς. Γιατί αυτό που λέμε εδώ και μέρες, ότι εμείς ως Καστοριά προηγούμαστε χρονολογικά όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημιολογίας, και φαίνεται καθαρά από την αναλογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον πληθυσμό μας. Έχουμε μια αναλογία 1,1 προς σε κάθε 1.000 κατοίκους επιβεβαιωμένα κρούσματα, όταν η Θεσσαλονίκη, κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή έχει λιγότερα κρούσματα από ότι εμείς, που αριθμεί σε πληθυσμό γύρω στο 1.200.000 πληθυσμό. Κύριε την Περιφερειάρχα, κύριε Σαββόπουλε, υπάρχει... σας έχω ακούσει προηγούμενες ημέρες να λέτε ότι σε αυτό θεωρείται ότι έχουν συντελέσει τα ταξίδια στους Αγίους Τόπους και των Γουναράδων στην έκθεση του Μιλάνου. Αυτά τα κρούσματα είναι εντοπισμένα, θέλω να πω, είναι όλα μέσα από την πόλη, είναι από κάποιο χωριό συγκεκριμένο ή είναι διάσπαρτα στον νομό? Υπάρχει, κύριε Στραβελάκη, μεγάλη διασπορά. Έρχονται και από την πόλη και από χωριά τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Κάθε μέρα δηλαδή έρχονται από καινούργιες περιοχές. Υπάρχουν όμως και σε μερικά χωριά όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση. Εκείνο που αποφασίστηκε στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει μέσω της τηλεδιάσκεψης, όπου θα συμμετέχουν και οι τρεις δήμαρχοι της Καστοριάς, θα ζητήσουμε να υπάρχουν πιο εξειδικευμένα μέτρα όσον αφορά κάποιες περιοχές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση στην ίδια την περιοχή της Καστοριάς. Και θα προσπαθήσουμε με τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν να ενισχυθεί επιπλέον η λειτουργία του νοσοκομείου. Τελευταίο ερώτημα. Θέλω να τονίσω ότι το νοσοκομείο ξανά... Υπάρχει στο τραπέζι σας το ενδεχόμενο κάποιες περιοχές του νομού Καστοριάς να μπουν σε καραντίνα προληπτικά? Αυτό που θα ζητηθεί είναι, επειδή ουσιαστικά, κύριε Στραβελάκη, η πράξη της εφαρμογής της καραντίνας σε μεγάλα χωριά έχει αρκετή δυσκολία, σίγουρα θα ζητηθεί να κηρυχθούν και να παρθούν κάποια έκτακτα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ειδικοί. Αυτή η συζήτηση έγινε με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ. Και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο πιστεύω ότι θα εξειδικευτούν αυτό που θα ζητήσει η τοπική κοινωνία της Καστοριάς προς τον ΕΟΔΗ και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα είμαστε εκεί, θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ θερμά και εσάς, κύριε την Περιφερειάρχα, και τον απεσταλμένο μας, τον Άγγελο Λαμπίδη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά πάμε στην Κοζάνη για να δούμε τη συγκλονιστική ιστορία της οικογένειας που αποδεκάτησε ο κορονοϊός στο χωριό που είναι σε καραντίνα, στη Δαμασκηνιά.